φαίνεται ότι έχουν γίνει 1 εκατομμύριο ακούστηκαν κατασχέσεις. Γεγονός που σημαίνει ότι οι πολίτες σίγουρα ασφικτιούν. Δεν βρίσκουν πλέον υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους, καθότι γίνεται η σχετική κατάσχεση. Το κύριο πρόβλημα όμως είναι ότι για να μπορέσει να γίνει η σχετική αποδέσμευση του λογαριασμού είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και είναι μια διαδικασία ιδιαιτέρως χρονοβόρα, καθότι μπορεί να ασχοληθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο με όλη αυτή τη διαδικασία και με τη γραφειοκρατική δουλειά που χρειάζεται να κάνει την αίτηση, να κάνει τις ρυθμίσεις κτλ. Αλλά βεβαίως να έχει εξοφληθεί το 50% όταν μιλάμε για την παλιά ρύθμιση ή το 25% όταν μιλάμε για την νεότερη ρύθμιση. Άρα σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη λύση προκειμένου να μπορεί να γίνει πιο γρήγορα η αποδέσμευση των λογαριασμών των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να αποπληρώνουν τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που μπορεί να έχουν στις τράπεζες, να μπορούν σε κάθε περίπτωση να ζουν αξιοπρεπώς. Ακριβώς. Διότι αν έχει δεσμευτεί όλο το ποσό, δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση να αγοράσουν ούτε τα προστοζήν. Άρα ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την επίσημη ελληνική πολιτεία και να μπορέσει να αποκατασταθεί άμεσα. Πάντως, σύμφωνα και η Λία με την ΕΔΕ, ψάχνουν να βρουν τρόπους ταχύτερης αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Σαφέστατα. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι δεν αποδεσμεύεται ο λογαριασμός αν δεν έχει εξοφληθεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της οφειλής. Όμως, ο φορολογούμενος, απ' την άλλη, αν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς και δεν μπορεί να πληρωθεί από τον οποιοδήποτε και γενικά αντιμετωπίζει προβλήματα βάσει των προβλημάτων, έφτασε στο σημείο να έχει οφειλές απέναντι στο ελληνικό δημόσιο, καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατον να μπορέσει να αποδεσμεύσει το λογαριασμό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν γίνει η ρύθμιση των 12 δόσεων, θεωρητικά η φορεία δεν μπορεί να πάρει μέτρα. Mm-hmm. Έχει το δικαίωμα, αλλά συνήθως δεν το εξασκεί το δικαίωμα αυτό. Εάν όμως πάρει μέτρα η εφορία απέναντι στο φορολογούμενο, ακόμα και η ρύθμιση των 12 δόσεων να γίνει, ουσιαστικά δεν αποδεσμεύεται ο λογαριασμός ή δεν αποδεσμεύεται μέρος του λογαριασμού. Ο νόμος ζητάει από τους φορολογούμενους που είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι να ξοδέψουν μέσω του πλαστικού χρήματος προκειμένου να χτίσουν το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο, βεβαίως. Από την άλλη, όμως, αν έχουμε έναν φορολογούμενο ο οποίος έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, πώς είναι δυνατόν να μπορέσει να χτίσει το αφορολόγητο από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα τη χρεωστική, γιατί τα χρήματα που θα μπαίνουν μέσα στο λογαριασμό θα πηγαίνουν αυτόματα στο ελληνικό δημόσιο. Δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την πιστωτική, γιατί δεν θα υπάρχει τρόπος να αποπληρώσει την πιστωτική, γιατί έχει δεσμευμένο λογαριασμό. Και γενικότερα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τραπεζικά μέσα πληρωμής. Άρα, τιμωρούμε αυτόν ο οποίος έχει δεσμευμένους λογαριασμούς γιατί έχει οφειλές και το φορολογούμε και με έξτρα φόρο 22% επί του ποσού των αποδείξεων που δεν κατάφερε να ξοδέψει μέσω του πλαστικού χρήματος. Γενικότερα αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για να βοηθήσει τους φορολογούμενους και τελικώς να βοηθήσει και την αγορά.